κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Capital. Πριν προχωρήσουμε στο ρήτρο των ειδήσεων, να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Λευκή πρωτοχρονιά μας επιφυλάσσει ο καιρός. Χθες και σήμερα οι πιο κρύες νύχτες του χειμώνα. Ό,τι είναι να γίνει στο Κυπριακό να γίνει, δηλώνει ο Μευλούτσα Αβούσογλου. Δυσαρέσκεια για τα συμβόλαια του ΟΚΙΠ από τους γιατρούς του δημοσίου. Νέο περιστατικό εγκατάλειψης ανηλίκων. Πατέρας άφησε τις κόρες του έξω από αστυνομικό σταθμό. Στην Κύπρο με το νέο έτος ο Εμμανουέλ Μακρόν. Την πιο κρύα νύχτα του χειμώνα πέρασε η Κύπρος, καταγράφοντας σημαντική μείωση της θερμοκρασίας. Λευκή πρωτοχρονιά μας επιφυλάσσει ο καιρός με βροχές και χιόνια. Λευκή πρωτοχρονιά αναμένεται να μας χαρίσει ο καιρός. Χιονόπτωση στις ψηλότερες ορεινές περιοχές πιθανόν να σημειωθεί το Σάββατο, την Κυριακή και την Δευτέρα, με το σκηνικό του καιρού την πρωτοχρονιά να ολοκληρώνεται με ψηλόβροχο και χιόνι χιονόνερο. Από ξημερώματα Τρίτης περιμένουμε αρκετές βροχές και μονωμένες καταιγίδες σε αρκετές περιοχές όσον αφορά την πρωτοχρονιά. Στις ψηλότερες κορυφές του Τρόδους αναμένεται χιόνι ή χιονόνερο όσον αφορά την πρωτοχρονιά. Ωστόσο, θερμοκρασιακά θα είμαστε από αύριο κοντά στις κανονικές για την εποχή, δηλαδή κοντά στους 16-17 όσον αφορά το εσωτερικό. Η πιο κρύα νύχτα του χειμώνα ήταν η χθεσινή, με τη θερμοκρασία να καταγράφει εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Χθες βράδυ στην πλατεία Τρόδου η λάγη θερμοκρασία ήταν 3 βαθμοί κάτω από το 0 και στον Ολυμπό κατέβηκε στους πλην 5, ενώ παγετός σχηματίστηκε λόγω των καιρικών συνθήκων σε αρκετά σημεία των ορεινών περιοχών. Η βαριά χιονόπτωση στις ορεινές περιοχές και στις βουνοκορφές του Τρόδους ανάγκασαν την τροχιά να προχωρήσει στο κλείσιμο δρόμων. Κλειστοί παρέμειναν όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στο Τρόδος, τόσο από τη Λεμεσό όσο και από τη Λευκοσία. Την ίδια στιγμή εγκλωβισμένα έμειναν αυτοκίνητα στο δρόμο Πλατρών Τρόδους. Συγκεκριμένα 2-3 αυτοκίνητα που επιχείρησαν να φτάσουν στην πλατεία Τρόδους από τον δρόμο Πλατρών Τρόδους, χωρίς αντιλουστητικές αλυσίδες ή κινήσεις στους εριστροχούς, εγκλωβίστηκαν με την αστυνομία και πολίτες να προσπαθούν να τα απεγκλωβίσουν. Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο Δεκέμβριος είναι ο 4ος πιο βροχερός Δεκέμβριος των τελευταίων 15 χρόνων. Στο Κυπριακό αναφέρθηκε εκ νέου ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μευλούτ Τσαβούσογλου. Σε δηλώσεις ανέφερε πως ό,τι είναι να γίνει στο Κυπριακό να γίνει, ενώ δεν πρόκειται να προχωρήσουν στις διαπραγματεύσεις απλά και μόνο για να γίνεται λόγος. Δεν έχουμε ενέργεια να χάνουμε, ό,τι είναι να γίνει στο Κυπριακό, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μευλούτ Τσαβούσογλου, προσθέτοντας ότι η διαπραγμάτευση πρέπει να είναι επικεντρωμένη στο αποτέλεσμα. Σε συνέδριο του Πανεπιστημίου Σεπαχατίν Ζάιμ στην Κωνσταντινούπολη με τίτλο «Η σημασία των διεθνών σχέσεων στην Τουρκία», ο Τσαβούσογλου είπε ότι το Κυπριακό είναι ένα από τα εθνικά μας ζητήματα και πρόσθεσε ότι η Τουρκία κάνει τα απαραίτητα βήματα για τη λύση του Κυπριακού, για την οποία υπάρχει κοινή αντίληψη ότι έχει παγώσει. Υπάρχουν εγκύτερες δυνάμεις και υπάρχουν και δύο πλευρές στο νησί. Εμείς πλέον λέμε είναι χάσιμο χρόνο να καθίσουμε σε μια διαπραγμάτευση μόνο και μόνο για να γίνεται λόγος. Ο Μευλούτ Τσαβούσογλου είπε πως πλέον δεν έχουν ενέργεια να χάνουν και ό,τι είναι να γίνει στο Κυπριακό να γίνει. Δήλωσε πως η Τουρκία βρίσκεται σε αυτό το στάδιο και παρακολουθεί την υπόθεση της Κύπρου, όπως είπε από κοντά. Συνεχίζει τις απειλητικές και προκλητικές ενέργειες στη Τουρκία. Αυτή την φορά εκδίδει ναύτεξ σε περιοχές που περιέχονται στην Κυπριακή ΑΟΣ και την Ελληνική Υφαλοκρηπίδα. Συνεχίζει τις προκλήσεις η Άγκυρα μετά τις δεσμεύσεις περιοχών για ασκήσεις με πραγματικά πυρά και τον παρασπαραδιάσιο του ενέργειου εθνικού χώρου τα τελευταία 24 ώρα. Τώρα η Τουρκία βγάζει στο Αιγαίο το ερευνητικό Τσεσμέ. Με την ναύτεξ που εκδόθηκε από τον υδρογραφικό σταθμό Αντάλιας, οι Τούρκοι προαναγγέλουν έρευνες από το Τσεσμέ σε 3 σημεία εντός Κυπριακής ΑΟΣ, 2 εντός Ελληνικής Υφαλοκρηπίδας στα διεθνή ύδατα, νότια του Καστελορίζου και εν συνεχεία σε 3 σημεία εντός του Αιγαίου και συγκεκριμένα νοτιοδυτικά της Στήλου, βόρεια της Ικαρίας και δυτικά της Λεσβού. Το Τσεσμέ ξεκίνησε χθες από την Αλεξανδρέτα προς την Κωνσταντινούπολη και η πορεία του αναμένεται να ολοκληρωθεί μεθαύριο 30 Δεκεμβρίου. Στην Αθήνα εξετάζονται διάφορα σενάρια αντιμετώπισης του διάπλου του Τσεσμέ που θα κινούνται έχοντας ως κύριο στοιχείο την υπενθύμηση ότι το τουρκικό πλοίο βρίσκεται σε ελληνική υφαλοκρηπίδα. Σε κάθε περίπτωση, στην Αθήνα υπάρχει εγρήγορση για μια ακόμη έμεση πλην σαφή εκδήλωση των τουρκικών διεκδικήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο. Τη Λευκοσία αναμένεται να επισκεφθεί με τη νέα χρονιά ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Για τον σκοπό της επίσκεψης θα μας ενημερώσει ο πολιτικός μας συντάκτης Μάρος Καμιναρίδης. Μάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα Χριστίνα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Έτσι ακριβώς με το καλημέρα του 2019 θα βρίσκεται και αναμένεται να βρίσκεται στην Κύπρο ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο κύριος
Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος θα είναι εδώ στην Κύπρο, έτσι για να είναι και για τη συνάντηση και να συμμετέχει στο EuroMed 7, οι 7 χώρες που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη ομάδα είναι βεβαίως η Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία, η Μάλτα, η Πορτογαλία και η Ισπανία. Όμως οι πληροφορίες που έχουμε, Χριστίνα, κύριες και κύριοι, και είναι καλές οι πληροφορίες μας, είναι ότι ο κύριος Μακρόν ενδεχομένως θα φτάσει τουλάχιστον 24 ώρες πριν στην Κύπρο, έτσι γιατί εκκρεμούν κάποιες διμερείς συμφωνίες αναμεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Γαλλίας. Πρώτον, οι πληροφορίες που έχουμε, Χριστίνα, κύριες και κύριοι, είναι ότι θα υπάρχει αμυντική υπογραφή συμφωνία για αναμεταξύ τις δύο χώρες, δηλαδή η Γαλλία θα έχει μια αμυντική συμφωνία με την Κυπριακή Δημοκρατία. Επίσης, οι πληροφορίες που έχουμε, Χριστίνα, κύριες και κύριοι, είναι ότι θα υπάρχει και μια ενεργειακή συμφωνία και βεβαίως πολιτικά θέματα που επηρεάζουν και τις δύο χώρες. Κάτι το οποίο η Λευκωσία βλέπει τις συμφωνίες πάρα πολύ θετικές, ειδικά και η ακόμα μια φορά δίνει ψήφων εμπιστοσύνη προς την Κυπριακή Δημοκρατία και αναβάθμιση της περιοχής και κάτι που αναγνωρίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία για τη σταθερότητα, και αυτό το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και ακούντας και κρατικούς αξιωματούχους. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή και σιγά σιγά αναγνωρίζεται αυτό το ρόλο από τις μεγάλες χώρες. Mm-hmm. Και αυτό αναμένεται να υπάρχουν και τουλάχιστον τρεις συμφωνίες, αυτή αμυντική, ενεργειακά και βεβαίως πολιτικά θέματα, Χριστίνα. Ενώ Μάρια, είχαμε και εξελίξεις στα ενεργειακά. Έτσι ακριβώς, πληροφορίες που έχουμε για τα ενεργειακά, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι, ότι οι εξελίξεις και οι δραστηριότητες της ExxonMobil συνεχίζονται στο οικόπεδο 10. Πλέον αναμένεται ότι εντός των μερικών ημερών, δηλαδή επόμενη εβδομάδα, θα έχουμε κάποια θετικά νέα γύρω από τη συγκεκριμένη γεώτρηση που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη από την ExxonMobil και Qatar Petroleums. Και αυτόν υπάρχει μια πάρα πολύ καλή αισιοδοξία από τη Λευκωσία. Και βεβαίως όλοι αναγνωρίζουν ότι η Λευκωσία έχει ήδη κάποια πληροφόρηση γύρω από τα ενεργειακά και γύρω από τη γεώτρηση της ExxonMobil, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη τελευταίες 25 μέρες. Και γι' αυτό είναι κάτι θετικό ότι η Λευκωσία πλέον αναμένει να έχει καλά νέα από τις εταιρείες, η οποία βεβαίως είναι η ExxonMobil και Qatar Petroleum. Χριστίνα. Μάλιστα, Μάρη, σε ευχαριστούμε. Στον χώρο της υγείας, την άρνησή της να συμμετέχει στο ΓΕΣΥ εξέφρασε μέσα από ανακοίνωσή της και η Παγκύπρια Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής. Όχι στο ΓΕΣΥ, λέει τώρα και η Πυρηνική Ιατρική. Η Κυπριακή Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής συμβουλεύει τα μέλη της να μην συμμετάσχουν στο ΓΕΣΥ, θεωρώντας ότι το σχέδιο υποβαθμίζει τόσο την ειδικότητα, όσο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από αυτήν στον Κύπριο πολίτη. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η εταιρεία, για την πυρηνική ιατρική προέχει πάντοτε ποιότητα της φροντίδας των ασθενών και πιστεύουν ότι το ΓΕΣΥ θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών πυρηνικής ιατρικής προς τους πολίτες Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην ανακοίνωση, η Κυπριακή Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τις ασάφειες, τα κενά και τον ελληματικό προϋπολογισμό του προτινόμενου σχεδίου και των σοβαρών επιπτώσεων που θα έχει στην υγεία των πολιτών τυχόν αποτυχία του. Όπως αναφέρει, από τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οι πυρηνικοί ιατροί καλούνται να παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητάς τους προς τον Κύπριο πολίτη, χωρίς να τους αναγνωρίζεται η ιατρική τους πράξη και τους ζητείται να επιχορηγούν με το κόστος των ραδιοφαρμάκων την κάθε εξέταση ή θεραπεία που θα διενεργούν σε καθεστώς ΓΕΣΥ. Και το ποσό αυτό δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο, ειδικά όταν πρόκειται για καρκινοπαθείς, νευροπαθείς και καρδιοπαθείς. Τελώς, η εταιρεία αναφέρει ότι είναι σε ετοιμότητα εδώ και 8 χρόνια για ένα επικοδομητικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με την ελπίδα να επιτευχθούν αλλαγές που θα διασφαλίζουν την επιτυχία της εφαρμογής του σχεδίου, έστω και την ιστάτη. Μήλωση κατάσταση με το ΓΕΣΥ, καθώς δυσαρεστημένες παρουσιάζονται τώρα και οι συντεχνίες των εργαζομένων στα δημόσια νοσηλευτήρια με τα συμβόλαια που τους έχουν προταθεί από πλευράς του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Να δούμε τη δήλωση σχετικά εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΣΗ, ο Θεόδωρος Πετέλης. Έχουμε παραλάβει τα συμβόλαια στα μέσα Δεκεμβρίου,
Ήταν κάτι το οποίο αναμέναμε εδώ και αρκετόν καιρό. Αφού αν σκεφτούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΙΠΗ έχει ξεκινήσει από την 1η-1η του 2018, άρα αντιλαμβάνεστε, ένα συμβούλιο είχε περίπου 12 μήνες στη διάθεσή του για να ετοιμάσει αυτά τα πολύ αναμενόμενα συμβόλαια. Να πούμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, παρόλο το ότι ζητήσαμε από τον ΟΚΙΠΗ να μπούμε σε συζήτηση για τα συγκεκριμένα συμβόλαια, ώστε να δούμε και εμείς με ποιον τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε για να γίνουν αυτά τα συμβόλαια ελκυστικά, δεν είχαμε πάρει τις αναμενόμενες απαντήσεις ώστε να ξεκινήσει ένας επικοδομητικός διάλογος στο συγκεκριμένο θέμα. Πού υπήρξαν ακριβώς οι διαφωνίες, οι συγκλήσεις στα συμβόλαια? Ναι, να πούμε τώρα για τα συγκεκριμένα συμβόλαια, ότι θεωρούμε τα συγκεκριμένα συμβόλαια πολύ ελλειπή, αφού τα συγκεκριμένα συμβόλαια δεν υπάρχουν σοβαρές πρόνοιες οι οποίες θα έπρεπε να εμπίπτουν μέσα σε ένα συμβόλαιο, ώστε να μπορούμε με αυτόν το συμβόλαιο να συζητήσουμε για να μπορέσει να ξεκινήσει να υπάρχει μια βάση. Τι εννοώ, ότι στα συγκεκριμένα συμβόλαια δεν υπάρχει ο μισθός τον οποίο θα λαμβάνει ο εργαζόμενος, ο οποίος θα αποφασίσει να υπογράψει και να μεταβεί σε αυτόν τον οργανισμό. Αναφέρονται τα επιδόματα ως μια γενική ορολογία, χωρίς να γνωρίζουμε σε ποια επιδόματα αναφέρεται και ποια θα είναι τα ωφέλη τα οποία θα λαμβάνει ο εργαζόμενος με βάση αυτά τα επιδόματα, τα συνταξιοδοτικά, οι προαγωγές. Δεν γνωρίζουμε τη δομή η οποία θα υπάρχει. Άρα αντιλαμβάνεστε, θεωρούμε ότι είναι πολύ ελλειπή αυτά τα συγκεκριμένα συμβόλαια και εκφράζουμε τη δυσαρέσκεια μας, θα έλεγα, για την ποιότητα των συμβολέων των οποίων έχουμε τώρα ενώπιόν μας. Κυρία Παντελή, θεωρώ ότι με βάση τα συμβόλαια τα οποία έχω τώρα μπροστά μου, δεν βλέπω να είναι ελκυστικά, ούτως ώστε να κάνουν κάποιο συνάδελφο να θέλει να υπογράψει αυτά τα συμβόλαια και να μεταβεί μέσα σε αυτόν τον οργανισμό υπό το καθεστώς του ΟΚΙΠΗ. Κύριε Πετέλη, έχετε κάποια συνάντηση είτε κάποια διαβούλευση με τον ΟΚΙΠΗ πριν εκδοθούν αυτά τα συμβόλαια? Ναι, ενώ η αρχική ημερομηνία την οποία είχε δώσει ο ΟΚΙΠΗ για συνάντηση ενός καταληκτική ημερομηνία για να δώσουμε σχόλια ήταν η 31/12. Ενημερώσαμε τον ΟΚΙΠΗ ότι δεν πρόκειται να είμαστε έτοιμοι τη συγκεκριμένη ημερομηνία, γιατί ο χρόνος ήταν πολύ λίγος για την επεξεργασία. Να πω ότι τώρα είμαστε στη φάση όπου επεξεργαζόμαστε τα συμβόλαια. Έχουν σταλεί στους νομικούς μας συμβούλους και περιμένουμε εντός της επόμενης εβδομάδας τις νομικές τους γνωματεύσεις. Οπότε μέχρι τις 31. Θα έχουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο συνάντηση αρχές της εβδομάδας και έχουμε ενημερώσει τον ΟΚΙΠΗ ότι περίπου στις 5 του Δεκεμβρίου θα μπορούμε να συζητήσουμε μαζί τους και να δώσουμε τις θέσεις μας πάνω στα σχετικά συμβόλαια τα οποία μας έχουν δώσει. Επίσης, θεωρώ ότι η 9/1 του 2019, όπου είχε ανακοινωθεί από τον ΟΚΙΠΗ ότι θα είναι η μέρα που θα δώσει τα τελικά συμβόλαια προς τα έξω, προς τους εργαζομένους, για να επιλέξουν αν θα τα παραλάβουν ή όχι, θεωρώ ότι είναι αδύνατη, αφού τα συγκεκριμένα συμβόλαια θέλουν μεγάλη συζήτηση. Όπως έχουμε αναφέρει, θεωρούμε ότι είναι πολύ ελλειπή. Οπότε γιατί καθορίστε για αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να αποφασίσετε εσείς αν θα υπογράψετε τελικά ή όχι? Ναι, αυτό ήταν κάτι το οποίο έχει αποφασίσει ο ΟΚΙΠΗ. Εμείς στην προσπάθεια μας να βοηθήσουμε τον ΟΚΙΠΗ, δηλαδή αυτό που λέμε εμείς είναι αν ο ΟΚΙΠΗ πραγματικά θέλει να απορροφήσει δημόσιους υπαλλήλους υπό το καθεστώς του εργαζομένου στον ΟΚΙΠΗ, δεν μπορεί με αυτά τα χρονοδιαγράμματα και με αυτόν τον συμβόλαιο να επιτύχει, παρά ελάχιστα θεωρώ. Ή τα χρονοδιαγράμματα που βάλει ο ΟΚΙΠΗ, εμείς θα ζητήσουμε από τον ΟΚΙΠΗ, εάν πραγματικά θέλει να δώσει κάτι καλό προς τα έξω για να είναι ελκυστικό, να πρέπει να δώσει χρόνο στις διαπραγματεύσεις, κάτι το οποίο θα έπρεπε ήδη να έχει κάνει. Γιατί εμείς εδώ και καιρό είχαμε να αποστείλει επιστολή στον ΟΚΙΠΗ και ζητούσαμε να ξεκινήσει αυτή η συγκεκριμένη συνάντηση και θεωρούμε η συζήτηση και θεωρούμε ότι ο ΟΚΙΠΗ έχει καθυστερήσει. Ήδη με ανακοινώσεις μας το έχουμε πει αυτό αρκετές φορές. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι θα πρέπει να ξεκινήσει ακόμη και πολύ καθυστερημένα η συζήτηση και η διαπραγματεύση και δεν θεωρούμε ότι η 9η
του πρώτου ότι μπορούν να βγουν προς τα έξω συμβόλαια τα οποία θα είναι ελκυστικά. Mm-hmm. Αυτό θα το πούμε. Από την πλευρά του κοινή, αν θεωρεί ότι, θεωρεί ότι μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα ή θέλει να το κάνει, θεωρούμε ότι απλά δεν θα υπάρχει ανταπόκριση για να πάει κάποιος σε αυτόν τον οργανισμό, αφού τίποτα δεν διασφαλίζεται με τα συγκεκριμένα συμβόλαια τα οποία έχουμε μπροστά μας. Γιατί να μην παραμείνω με το καθεστώς του δημοσίου υπαλλήλου, το οποίο είναι μια αρκετά καλή εργασιακή σύμβαση. Αναμένετε εσείς να προχωρήσετε σε κάποιες αντιπροτάσεις, κύριε Πετέλη? Αυτό το θεωρώ σίγουρο. Θεωρώ ότι σαν βάση ελάχιστα φτάνει τα στάντα τα οποία θα έπρεπε να έχει ένα σωστό εργασιακό συμβόλαιο. Άρα με τις προτάσεις που θα δώσουμε εμείς, θεωρώ ότι, επαναλαμβάνω, αν πραγματικά θέλει να εργοδοτήσει δημοσίους υπαλλήλους υπό το καθεστώς του ΟΚΙΠΗ, θα πρέπει να αυξήσει πολύ αυτό το συμβόλαιο για να το κάνει ελκυστικό. Κύριε Πετέλη, και οι γιατροί του Δημοσίου μάλλον έχουν εξεφράσει την δυσαρέσκειά τους για τα συμβόλαια αυτά. Ενδέχεται λοιπόν ο ΟΚΙΠΗ να αλλάξει κάπως τα συμβόλαια τους ώστε να είναι συμβατά με τις δικές σας προτάσεις? Θεωρώ πως είναι υποχρέωση του ΟΚΙΠΗ. Ένας οργανισμός ο οποίος επιθυμεί να λειτουργήσει σωστά θα πρέπει να έχει πρότιστα και δικούς του υπαλλήλους τους, στους οποίους θα μπορεί να ασκεί και διοικητικά, αντιλαμβάνεστε. Άρα δεν μπορεί με τα συμβόλαια τα οποία έχει δώσει τώρα, τα οποία είναι υποδεέστερα των συμβολέων των οποίων υπάρχουν τώρα, που έχουν εργαζόμενοι ως, κάτω από το καθεστώς του δημοσίου υπαλλήλου, και να αναμένει ότι θα μπορεί κάποιος να μεταβεί, να πάει σε αυτό το συμβόλαιο. Άρα σίγουρα θεωρώ ότι ο ΚΙΠΗ, επειδή υπάρχει πρόθεση να δημιουργηθεί ένας σωστός ημικρατικός οργανισμός, αυτός ο αυτόνομος οργανισμός, θα πρέπει να αλλάξει πολύ αυτούς τους όρους των συμβολέων. Την δυσαρέσκεια του τόσο για τα συμβόλαια που παρέλαβαν αλλά και τις κινήσεις του ΟΚΙΠΗ εξέφρασε καλεσμένος στην εκπομπή Top Story και ο πρόεδρος της ΕΠΑΣΙΚΙΣ, Σωτήρης Κούμας. Νέο μέτωπο. Ένα νέο μέτωπο που σίγουρα ιδιαίτερα στην παρούσα φάση. Είμαστε μόλις 5 μήνες από την έναρξη του Γενικού Συστήματος Υγείας και θα επαναλάβω την πάγια μας θέση ότι σήμερα έπρεπε ήδη να περνούμε από τεστ αντοχής και όχι να είμαστε σε αντιπαράθεση. Γιατί η συγκεκριμένη πρόταση εκ μέρους του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας ναι, έχει προκαλέσει την αντίδραση μας ως εργοδοτούμενοι. Μια αντίδραση η οποία είναι για μας φυσιολογική, γιατί πρωτίστως δεν τηρήθηκαν οι νομισμένες διαδικασίες, αυτές που πάπτονται ενός υγιού, μιας υγιούς επικοινωνίας μεταξύ εργοδότη και εργοδοτουμένο, εργαζομένο. Και αυτό είναι ιδιαίτερα ενδεικτικό στην παρούσα, γιατί ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, θέλω να υπενθυμίσω, ότι υπάρχει εδώ και 18 μήνες. Ως Διοικητικός Συμβούλιο υπάρχει εδώ και 12 μήνες. Τους τελευταίους δύο σχεδόν μήνες έχουν αρχίσει να συστήνονται οι διοικητικές ομάδες. Και ενώ γνώριζα, είναι μέσα στον νόμο, μέσα στους κανονισμούς, ότι έπρεπε να αρχίσουν να συγγράψουν αυτά τα συμβόλαια, και παρόλο που είχαμε η τελευταία συνάντηση το Σεπτέμβριο με τον Σερ Νίγκολσον ως πασική, του είχαμε πει ότι θα ήταν θεμητό να γνωρίζουμε αυτούς τους όρους και πιθανότατα και να συνδράμουμε στη συγγραφή, δηλαδή να αρχίσει μια διαβούλευση κατά τη διατύπωση αυτών των συμβολέων. Δεν εισακουστήκαμε και ερχόμαστε τώρα 21 του Δεκέμβρη να παραλαμβάνουμε τα συμβόλαια ήδη, όχι να μας παραδίδονται, και να μας ζητούν με συνοδευτική επιστολή εντός 10 ημερών, δηλαδή μέχρι τις 31 του Δεκέμβρη, να καταθέσουμε απόψεις και εισηγήσεις, και το τονίζω αυτό, για το παράρτημα Α. Το παράρτημα Α είναι αυτό που καταγράφει τους όρους εργασίας. Την ίδια στιγμή υπάρχει και το παράρτημα Β, το οποίο περιγράφει οικονομικούς όρους. Πριν εκδοθούν τα συμβόλαια αυτά, κύριε Κούμα, δεν υπήρξε κάποια συνεννόηση μεταξύ σας?
Όχι, ώστε να δουν τις δικές σας προτάσεις και τις δικές σας και να υπάρξει μια χρήση τομή, θα λέγαμε. Δυστυχώς όχι, δυστυχώς όχι. Και εμείς θεωρούμε ακόμα ότι είναι και εκτός των κανονισμών των ίδιων. Ο κανονισμός που δηλώνει, περιγράφει τη διαδικασία, γράφει ότι ναι, μπορεί να παραχωρηθούν ατομικά συμβόλαια ή και κάθετος να προηγηθεί διαβούλευση μεταξύ του οργανισμού και των συνδικαλιστικών οργανώσεων για τη συνομολόγηση συλλογικής σύμβασης. Το δεύτερο κομμάτι, ο οργανισμός το έχει αποποιηθεί, το ξέχασε, έχει ετοιμάσει από μόνος του αυτά τα συμβόλαια. Μας τα δίνει για 10 μέρες απλώ να εκφράσουμε απόψεις και το πιο οξύμορο είναι ότι λέει μετά που θα καταθέσετε, 31, 7 του Γενάρη εγώ θα παραδώσω πλέον το τελικό κείμενο στους ενδιαφερόμενους, έκαστον ιατρός σημαίνει. Άρα αντιλαμβάνεστε, δεν έχουμε χρόνο να τα μελετήσουμε όπως πρέπει και την ίδια στιγμή θα τα παραδώσουν στους γιατρούς σε 7 μέρες. Φυσικά αντιληπτών, έχουμε 18 μήνες να αποφασίσουμε ναι ή όχι. Αλλά όταν το κείμενο δεν μας βρίσκει σύμφωνους, όπως και οι όροι, αντιλαμβάνεστε ότι θα μπούμε με ιδιαίτερα προβλήματα σε αυτό που όλοι ονομάζουν αυτονόμηση, σε αυτό που εμείς ονομάζουμε τον απαραίτητο εξυγχρονισμό των δημοσίων νοσηλευτηρίων. Γιατί να καλυπτόμαστε πίσω από τη λέξη αυτονόμηση είναι πολύ εύκολο. Στην πράξη πρέπει να αποδείξουμε αν πραγματικά αυτά που θα εφαρμόσουμε θα αναδιοργανώσουν και θα εξυγχρονίσουν τα δημόσια νοσηλευτήρια, να γίνουν ηρακοκοκαλιά, να αναλάβουν τον ρόλο και τη θέση που τους αρμόζει εντός ενός ποιοτικού και βιώσιμου γενικού συστήματος υγείας. Η τελευταία αυτή εξέλιξη με την δική σας δυσαρέσκεια και με τα συμβόλαια που έχετε παραλάβει, ενδέχεται, όπως αναφερθήκατε και στην αυτονόμηση, να την επηρεάσει τους ώστε να υπάρξει μια καθυστέρηση? Το πιο πιθανό ναι. Γιατί είχα σκοπό ότι θα με την απόσπαση, η οποία την αναμένουμε πρέπει να δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα, δεν γνωρίζουμε αν έγινε σήμερα, να είμαι ειλικρινής, αλλά με την απόσπαση κανονικά, όπως ορίζουν οι κανονισμοί, άμεσα πρέπει να παραδοθούν αυτά τα συμβόλαια ώστε να αρχίσουν να μετρούν οι 18 μήνες. Άρα αντιλαμβάνεστε από τη στιγμή που εμείς είμαστε αρνητικοί, δεν το έχουμε να απαντήσει ακόμα επίσημα, να είμαστε σωστοί, αλλά πιθανότατα προς αυτήν την κατεύθυνση οδεύει η απάντησή μας. Ως συνδικαλιστική απάντηση, το τονίζω αυτό. Γιατί τα συμβόλαια έχουν παραδοθεί και σε οικονομικούς συμβούλους και σε νομικούς, ώστε να τα επεξεργαστούν από αυτές τις δύο προβλήματα. Μετά την επεξεργασία από τους οικονομικούς και νομικούς συμβούλους, εφόσον δοθούν σε σας κάποια θετικά στοιχεία των συμβολέων, ενδέχεται να τα αποδεχτείτε ή θα ισχύει η άποψη έχετε που έχετε σήμερα? Κάποια, πιθανότατα κάποια θετικά. Θα πρέπει να συμφωνηθεί στο σύνολο. Δεν είναι τα κάποια που θα γύρουν την πλάστιγκα. Είναι το σύνολο. Ίσως αυτά όμως να υπάρξουν ως σημείο διαβούλευσης με τον ΟΚΙΠΗ. Νομίζω είχαν όλο το χρονικό περιθώριο, μήνυμο 12 μήνες, ώστε να διαβουλευτούν μαζί μας. Εμείς ναι, σίγουρα θα πάμε στην οποιαδήποτε διαβούλευση μας καλέσουν. Αλλά δυστυχώς αυτό που μας έχουν δείξει ως πρώτο δείγμα γραφής είναι ότι δεν θέλουν διαβούλευση. Είχα 12 μήνες να διαβουλευτούν με την άνεση του μαζί μας μέχρι και την τελευταία τελεία και κόμμα. Ώστε αυτά τα συμβόλαια να είναι έτοιμα για αυτούς που θα θελήσουν να τα πάρουν. Γιατί κανένας δεν αναγκάζει κανέναν, είναι μέσω της νομοθεσίας, να τα αποδεχτεί. Δηλαδή, ένας δημόσιος υπάλληλος μπορεί να πει: εγώ επιλέγω να μείνω δημόσιος, είτε μόνιμος, είτε αορίστου, είτε ακόμα και ορισμένου χρόνου εργασίας, όπως ονομαζόμαστε, και θα συνεχίσω εντός της δημόσιας. Απλώς θα είμαι αποσπασμένος να εκτελώ χρέη ιατρού στα πλαίσια του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Αυτό όμως πρέπει να και θα προσπαθήσω να δείξω που είναι η μεγάλη διαφορά και ο κίνδυνος. Είναι ότι αν ένας αριθμός γιατρών επιλέξει να παραμείνει ως έχει, ένας θα πάρει τα νέα αυτά συμβόλαια και θα έχουμε και το νέο προσωπικό. Δηλαδή περίπου θα έχουμε μήνυμου 2 ή 3 κατηγορίες ή ταχυτήτων, όπως το λέμε εμείς, ιατρούς, οι οποίοι διοικητικά θα ανοίγουν σε διαφορετικές διοικητικές πυραμίδες. Το θέμα είναι να καταφέρουμε να παντρέψουμε αυτές τις διοικητικές πυραμίδες, ώστε στην πράξη εντός ενός κλινικού τμήματος, εντός ενός νοσηλευτηρίου, να μην υπάρχουν κενά, ποιος διοικά, ποιος αποφασίζει, ποιος παίρνει ευθύνη, το οποίο έχει άμεση επίδραση στον ίδιο τον ασθενή. Τις εξελίξεις στο Κάβον Γκρέκο μετά και τον εντοπισμό Σύριου Ναυαγού θα μας μεταφέρει αμέσως η Στάλο Θεοδωρά από την Ελεύθερη Επαρχία Μοχώστου. Στάλο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι. Σε ακούμε, Στάνο. Να πούμε, Χριστίνα, ότι σε συναγερμό βρίσκονται τα μέλη του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λάρνακας, η Λιμενική Αστυνομία και οι άλλες αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά τους ισχυρισμούς του 32χρονου ναυαγού που διασώθηκε χθες στα νυχτά του Κάβου Γκρέκο από εμπορικό πλοίο. Στην κατάθεσή του προς τους αστυνομικούς που διερευνούν την υπόθεση, ο Σύρος Ναυαγός ανέφερε ότι στην βάρκα στην οποία επέβαινε παρουσιάστηκε πρόβλημα στο σύστημα πλοήγησης, με αποτέλεσμα να τελειώσουν τα κάψιμα και να αναποδογυριστεί λόγω θαλασσοταραχής. Αρχικά ο 32χρονος ανέφερε στην προφορική του κατάθεση ότι στην βάρκα επέβαιναν άλλα 7 πρόσωπα, τα οποία πνίγηκαν στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου, από όπου άρχισαν το ταξίδι τους. Στη συνέχεια, Χριστίνα υποστήριξε ότι τα 5 από τα 7 πρόσωπα κολυμπούσαν δίπλα του για αρκετό χρονικό διάστημα, προτού χαθούν στα παγωμένα νερά. Ο ίδιος είπε στα μέλη της αστυνομίας ότι κατάφερε να σωθεί στεριζόμενος σε ένα σωσίδιο που άρπαξε από την αναποδογυρισμένη βάρκα και ότι το περιστατικό συνέβη στις 23 Δεκεμβρίου, ενώ το ταξίδι του άρχισε στις 21 Δεκεμβρίου από την Τρίπολη του Λιβάνου με προορισμό την Κύπρο. Περιέγραψε μάλιστα ότι έζησε για 3 μέρες στη θάλασσα πάνω σε ένα σωσίδιο μέχρι χθες το απόγευμα, όπου εντοπίστηκε από εμπορικό πλοίο και διασώθηκε από το ΞΕΔ Λάρνακας. Σε μια προσπάθεια διερεύνησης των ισχυρισμών του 32χρονου, το ΞΕΔ Λάρνακας εξέδωσε σχετική ναύτεξ με την οποία ενημερώνει διερχόμενα σκάφη και το ενδεχόμενο ναυαγίου στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου. Προχώρησε επίσης σε εκτέλεση επιχείρησης έρευνας με ελικόπτερο της ΜΑΕΤ στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου για εντοπισμό τυχών ναυαγών, δυστυχώς όμως χωρίς θετικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, εκτελούνται συνεχείς εκπομπές μηνυμάτων ναύτεξ, με τις οποίες καλούνται όλα τα πλοία στην περιοχή να εντείνουν την προσοχή τους και να ενημερώνουν το ΞΕΒ σε περίπτωση που εντοπίσουν άνθρωπο στο νερό. Χριστίνα. Μάλιστα, Στάλο, σε ευχαριστούμε. Το Φως της Δημοσιότητας βλέπει ακόμα μία περίπτωση εγκατάλειψης ανήλικων παιδιών από τους γονείς του. Αυτή την φορά, πατέρας εγκατέλειψε τις ανήλικες κόρες του έξω από αστυνομικό σταθμό στη Λεμεσό. Νέο περιστατικό εγκατάλειψης ανήλικων παιδιών βλέπει το φως της δημοσιότητας. Μετά το συμβάν με τα 3 ανήλικα παιδιά που έμειναν μόνα τους το βράδυ των Χριστουγέννων, την επομένη των Χριστουγέννων ένας διαζευμένος πατέρας άφησε τα 2 ανήλικα κορίτσια του έξω από τον αστυνομικό σταθμό Αγίου Άννης Λεμεσό. Συγκεκριμένο 54χρονος πατέρας πήρε τις 2 κόρες του από το σπίτι που ζουν με την ίδια στάση σύζυγό του για να τις πάει βόλτα όπως είχαν συμφωνήσει. Γύρω σε 6 το απόγευμα, ο πατέρας επέστρεψε τις κόρες στο σπίτι, από το οποίο όμως απουσίαζε η διαστάση σύζυγός του. Χωρίς να χάσει ευκαιρία και επιδιώκοντας να δημιουργήσει πρόβλημα στην διαστάση σύζυγό του, τηλεφώνησε στην αστυνομία και κατήγγειλε πως η γυναίκα του δεν ήταν στο σπίτι για να παραλάβει τις κόρες του. Ο αστυνομικός προέτρεψε τον 54χρονο να παραμείνει εκεί και να περιμένει μέχρι να επιστρέψει η πρώην γυναίκα του. Αντί αυτού, ο 54χρονος πήγε στην λεωφόρο Μακαρίου στη Λεμεσό και προέτρεψε τις κόρες του να κατεβούν από το όχημα, να μεταβούν στον αστυνομικό σταθμό Αγίου Άννη και να καταγγείλουν τη μητέρα τους που δεν ήταν στο σπίτι. Πράγμα το οποίο έγινε αφού τα 2 κορίτσια, αφού εγκαταλείφθηκαν από τον πατέρα τους, πήγαν στον αστυνομικό σταθμό και είπαν στους αστυνομικούς τι συνέβη. Ακολούθως εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εναντίον του 54χρονου, ο οποίος και συνελήφθη. Σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον επαρχιακού δικαστήριου Λεμεσού, όπου καταχωρήθηκε υπόθεση εναντίον του. Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Λεμεσού νοσηλεύεται 63 ετών γυναίκα από την Ρουμανία, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα που συνέβη χθες στις 2:45 το μεσημέρι στον δρόμο Αγίου Μάμα Καπηγιού της επαρχίας Λεμεσού. Η κατάσταση υγείας της κρίνεται ως ιδιαίτερα σοβαρή. Στο ίδιο ατύχημα τραυματίστηκαν 2 ακόμη πρόσωπα. Το τροχαίο συνέβη όταν, σύμφωνα με την αστυνομία, 40χρονος οδηγός από την Ρουμανία, έχοντας στην οδηγό του την 63χρονη γυναίκα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του με αποτέλεσμα να εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να συγκρουστεί με τοπικά με άλλο όχημα που οδηγούσε 29χρονη από το Πελένδρι. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και τα 3 πρόσωπα. Διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Η 63χρονη γυναίκα τραυματίστηκε πιο σοβαρά και αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Στο νοσοκομείο επίσης νοσηλεύεται και 29χρονο οδηγός του άλλου οχήματος. Η κατάσταση υγείας της, αν και σοβαρή, δεν εμπνέει ανησυχία. Ο 40χρονος, αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών, πήρε εξιτήριο. Οι συνθήκες του σοβαρού τροχιού διερευνώνται από τον αστυνομικό σταθμό Λάνιας.
Τέλειο Νοεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί τριμερή συνάντηση μεταξύ Ρωσίας, Τουρκίας και Ιράν στο επίκεντρο της τριμερούς εξελίξης στη Συρία. Η επόμενη τριμερή συνάντηση μεταξύ Τουρκίας, Ρωσίας και Ιράν με θέμα την Συρία θα πραγματοποιηθεί την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου, όπως δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για το Μεσανατολικό Μιχαήλ Μπογδάνοβ. Είναι η σειρά μας, είπε, να φιλοξενήσουμε την τριμερή συνάντηση μεταξύ των ηγετών της Τουρκίας και του Ιράν και του Προέδρου μας. Συζητήθηκε να γίνει κάποια στιγμή την πρώτη εβδομάδα της χρονιάς, εξαρτάται από το πρόγραμμα των ηγετών. Η πιο πρόσφατη τριμερή συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί σε 7 Σεπτεμβρίου στην Τεχεράνη. Η τριμερή συνάντηση πραγματοποιείται στον αποέχο της απόφασης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από την Συρία. Εν τω μεταξύ, στη Ρωσία μεταβαίνει αύριο η τουρκική αποστολή, αποτελούμενη μεταξύ άλλων από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Μεύλου Τσαβούσογλου και τον Υπουργό Άμυνας Χουλουσί Ακάρ σχετικά με τις εξελίξεις Συρία. Παραμένουμε στα τουρκικά, κυρίες και κύριοι, και να εξετάσουμε τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στη Συρία αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και στις σχέσεις που δημιουργεί η Τουρκία με την Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Φιλοξενούμε στο απόψινό μας δελτίο τον κύριο Ανδρέα Νικηταρά, πολιτικό αναλυτή. Κύριε Νικηταρά, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Αρχικά, η απόφαση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από την Συρία προβλημάτισε, θα λέγαμε, την διεθνή κοινότητα και ενδεχομένως τις χώρες που είναι γύρω από την περιοχή της Συρίας. Ουσιαστικά προβλημάτισε όλη τη διεθνή κοινότητα, γιατί ήταν ένα, ας το πούμε, μια απρόσμενη απόφαση του κυρίου Τραμπ. Φαίνεται ότι τα γεγονότα είναι σίγουρα τρέχουν περισσότερο από τις αναλύσεις και τις εκτιμήσεις των ειδικών. Τέτοια εξέλιξη ήρθε μετά από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρατζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Υπήρξε όντως η τηλεφωνική αυτή επικοινωνία, γιατί στον τουρκικό τύπο τουλάχιστον αυτό δεν επιβεβαιώθηκε. Λέγοντας ότι δεν υπήρξε κάποιο είδους συνεννόηση με τον Τραμπ πριν πάρθει η απόφαση αυτή. Σαφέστατα και υπήρξε, υπάρχουν τα δεδομένα εκεί, υπάρχουν και ούτως ή άλλως η προηγούμενη συμφωνία για την αγορά των πυραυλικών συστημάτων, των Patriot, οι οποίοι θα στοιχήσουν και 3,5 δισεκατομμύρια για την κατασκευή τους. Επομένως, υπάρχει μια κινητικότητα από την πλευρά της Αμερικής όσον αφορά το να αλλάξει στρατόπεδο η Τουρκία τη δεδομένη στιγμή και να υλοποιήσει και ο Τραμπ τις δικές του εξαγγελίες τις προεκλογικές, οι οποίες αφορούσαν ότι έλεγαν ότι δεν θέλουμε η Αμερική να εδράζεται στρατιωτικά τόσο μακριά από τη στιγμή που έχουμε στη δική μας επικράτεια άλλα πιο σοβαρά προβλήματα. Φυσικά, ο πόλεμος που δέχτηκε και θα δεχτεί το επόμενο διάστημα θα είναι έντονος και σφοδρός από το πολιτικό κατεστημένο της Αμερικής, διότι όπως πολύ καλά γνωρίζουμε με την απόφαση του Τραμπ έχει αφήσει εκτεθειμένο το Ισραήλ από τη μια πλευρά, γιατί το Ισραήλ πλέον θα πρέπει να βασιστεί στις δικές του δυνάμεις να αποθήσει πιθανόν προσέγγιση του Ιράν και να έρθει πιο κοντά στο υπογάστριο του Ισραήλ, και από την άλλη έχουμε το τέλος στη διάλυση του ISIS, όπου η Τουρκία εδράζεται τόσα χρόνια, εδώ και μια δεκαετία στην περιοχή, για να εξαλείψει το ISIS, περιμένοντας τα ωφέλη, τα εδαφικά και τα οικονομικά ωφέλη που μπορεί να αποκομίσει στην περιοχή μετά το τέλος του ISIS. Επομένως, η απόφαση Τραμπ έχει το εξής πρόβλημα για την Αμερική. Ενώ έχει σπαταληθεί χρόνος, χρήμα ίσως και έχουμε επιστραφεί και αρκετά φέρετρα στην Αμερική, τώρα που έπρεπε να αποκομίσει τα οικονομικά ωφέλη, έχει κάνει ένα τεράστιο δώρο στη Ρωσία, όπου αφήνει τη Ρωσία να παίξει το μοναχικό ρόλο στην περιοχή και να πάρει τα οποιαδήποτε ωφέλη θα υπάρξουν. Γι' αυτό είχαμε και τις αντιδράσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ από το Κογκρέσο, είχαμε και την παραίτηση του Υπουργού Άμυνας. Ναι, ακριβώς γι' αυτό τον λόγο, διότι ήταν αντίθετα με τα κατεστημένα συμφέροντα της Αμερικής και κυρίως του Πενταγώνου, το οποίο Πεντάγωνο γι' αυτό το πράγμα έδωσε εντολές να ήταν εκεί, για να προχωρήσουν ενεργειακοί στόχοι και της Αμερικής αλλά και των συνεταίρων της στην περιοχή.
Επομένως, ο Τραμπ αυτή τη στιγμή έχει ένα σημαντικό κολγοθά τόσο στην ίδια του τη χώρα, αλλά τόσο και στο εξωτερικό, όπου έχει κάνει ένα άνοιγμα στην Τουρκία, το οποίο ήταν λογικό να γίνει αυτό το άνοιγμα, διότι η Τουρκία, μην ξεχνάτε, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος νατοϊκός στρατός και έχει στην περιοχή γεωπολιτικά έχει το πιο ισχυρό έρισμα και όλοι τη ζητάνε, όπως λέμε και στην καθομιλουμένη, κρατάει γαγκόνια ακόμα χαζή στην περιοχή. Επομένως, το έκανε από τη μια για να μπορέσει να φύγει η Ρωσία, η Τουρκία από την συνεργασία με τη Ρωσία, αλλά από την άλλη αυτό που έχει χάσει, τουλάχιστον όπως φαίνεται και όπως θα δούμε το επόμενο διάστημα, είναι την υποστήριξη του εβραϊκού λόμπι, που όπως αν θυμάστε καλά, στην εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, καταλυτικό ρόλο τον τελευταίο μήνα έπαιξαν οι δεσμεύσεις που έδωσε ο Τραμπ στο εβραϊκό λόμπι, και γι' αυτό πήρε και την νίκη. Οπότε με αυτές τις εξελίξεις, αν μείνουμε στο εσωτερικό των ΗΠΑ, αναμένεται να δούμε ανατροπή της κυβέρνησης Τραμπ? Ήδη αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Τραμπ υπολειτουργεί, το λεγόμενο shutdown που έχει γίνει. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή θα χάσει και τους σημαντικούς υποστηριχτές που είχε στο στρατόπεδο του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, που τον στήριζε μέχρι τώρα. Ακόμη και αυτοί θα του αδειάσουν την καρέκλα με τον οποιοδήποτε τρόπο, διότι η οικονομική συνεργασία με το Ισραήλ είναι και θα παραμείνει ο κέριος στόχος της Αμερικής για την περιοχή. Μάλιστα. Γιατί όμως ο Τραμπ να προχωρήσει αυτή την απόφαση, εφόσον υπάρχουν αυτά τα αρνητικά τόσο από το εσωτερικό της Αμερικής, όσο και από τις εξελίξεις που ενδεχομένως να υπάρξουν στη Συρία, που σίγουρα θα υπάρξουν, μεταξύ της Τουρκίας, της Ρωσίας και του Ιράν, που πλέον είναι αυτοί οι κύριοι παίκτες, θα λέγαμε, στο παιχνίδι της Συρίας? Κοιτάξτε, η δικαιολογία του Τραμπ είναι η απλή. Ό,τι λέει, εγώ ως προεκλογική εξαγγελία είχα αναφέρει ότι δεν θέλω τους πολέμους τόσο μακριά από τη χώρα μου, θέλω να υπερασπιστώ το εσωτερικό της χώρας μου. Αν και σε παράλληλες δηλώσεις είχε πει ότι εγώ δεν ανησυχώ από την κυριαρχία, τη μεγάλη παγκόσμια κυριαρχία της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Θεωρώ ότι η Ρωσική Ομοσπονδία, έλεγε ο Τραμπ, είναι μια χώρα η οποία έχει ισχυρά δύναμη, αλλά δεν έχει την παγκόσμια δύναμη, και η άμεση απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η Κίνα, και εκεί πρέπει να δώσουμε την έμφασή μας ώστε να πολεμήσουμε είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλο τρόπο τη διείσδυση της Κίνας ανά το παγκόσμιο. Mm-hmm. Επομένως δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ το θέμα όσον αφορά τη Ρωσία. Βέβαια οι αντιπάλοι του βρήκαν αυτή τη στιγμή έδαφος και λένε ότι όλα αυτά ήταν προσυνεννοημένα με τη Ρωσία για να κερδίσει τις εκλογές και τώρα το εξαργυρώνει. Mm-hmm. Δηλαδή θα πρέπει όμως να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Η άποψη μου είναι ότι ο Τραμπ δεν θα προχωρήσει σύντομα στο να αποχωρήσουν τα στρατεύματα της Αμερικής από την περιοχή. Διότι όπως έχετε δει και εσείς, οι Κούρδοι μέσα σε 24 ώρες έχουν αλλάξει στρατόπεδο, έχουν καλέσει τον Άσαντ, και οι Συριακές δυνάμεις ήδη βρίσκονται στο Μαμπίς για να κερδίσουν την εύνοια του Σύρου Προέδρου και ίσως και της Ρωσίας, έτσι ώστε να καταπολεμήσουν την τουρκική προέλευση, η οποία αυτή τη στιγμή είναι το πρόβλημα που λέγαμε εδώ και καιρό, ότι κάπου Τουρκία και Ρωσία θα βρεθούν σε ένα σταυροδρόμι που δεν θα συμφωνούν. Φαίνεται ότι θα είναι εκεί. Ότι η Τουρκία θα θέλει να επέμβει στις περιοχές αυτές του Μαμπίς που ελέγχουν οι Κούρδοι, και η Ρωσία δεν θα τους αφήσει. Θα δούμε όμως τις επόμενες μέρες, γιατί υπάρχουν και σημαντικές επισκέψεις. Οι Κούρδοι του YPG αναζητούν λοιπόν συμμάχους στην Συρία τώρα με τη Ρωσία, γιατί είχαμε δει ότι η πρώτη ανησυχία των Κούρδων με την απόφαση του Τραμπ ήταν ότι ενδεχομένως το ISIS να εδρεωθεί ξανά στην περιοχή. Κοιτάξτε, το ISIS θεωρώ ότι ως τακτική δύναμη στην περιοχή είναι δύσκολο να ανακάμψει.
αλλά για όλους υπάρχει αυτή η πρόφαση ότι πιθανόν να υπάρχει ανάκαμψη και διάφορα. Το ίδιο λέγει ο Ερντογάν ότι πρέπει να μπω για να καθαρίσω το ISIS και να βγω. Το είχε πει και για το Αφρίν, αλλά είναι ακόμη εκεί και αποκομεί τα ωφέλη. Τα πάντα είναι για την, εδαφική αναπροσαρμογή των περιοχών μετά το τέλος του ISIS, που το ISIS αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ανακάψει. Ας είμαστε ειλικρινείς, μπορεί να υπάρξει ως ιδεολογία και παγκόσμια να βλέπουμε τρομοκρατικές ενέργειες, αλλά ως τακτική δύναμη στρατός δεν μπορεί να υπάρξει πλέον. Έχουν ούτε διαλυθεί. Μπορεί να δούμε την δύναμη, ας το πούμε, που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Όχι, όπως τους βλέπουμε σήμερα δεν υπάρχει τέτοια προοπτική. Εκείνο που υπάρχει όμως είναι να υπάρξουν άλλες δυνάμεις στην περιοχή οι οποίες θα αντιπαλεύονται και πρέπει να υπάρξει αυτή η ισορροπία έτσι ώστε να μην υπάρχει ξύτο χάος στις συγκεκριμένες περιοχές. Τώρα, ποιος είναι ο ρόλος της Τουρκίας όσον αφορά στις σχέσεις της με την Ρωσία? Βλέπουμε ότι προσεγγίζει την Ρωσία. Έχουν και την τριμερή με το Ιράν, όπου θα συζητήσουν για το Συριακό. Αύριο η τουρκική αποστολή μεταβαίνει στην Ρωσία με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας. Οπότε υπάρχει κάποια συνεννόηση, δημιουργούνται κάποιες συνεργασίες για την περιοχή ήδη? Φαίνεται όμως ότι ο Ρώσος πρόεδρος τον έχει προλάβει τον Ερντογάν και τον Τσαβουσογλού, γι' αυτό και βλέπουμε την προέλαση των Συριακών δυνάμεων στο Μαμπίς, δηλαδή να στηρίξουν τους Κουρδούς. Επομένως, με αυτή του την ενέργεια ο Ρώσος πρόεδρος έχει προκαταβάλει την απόφασή τους για το ποιο στρατόπεδο θα στηρίξει. Εκείνο που πιστεύω ότι θα γίνει τις επόμενες μέρες και μετά τη συνάντηση είναι ότι δεν θα επιτρέψει στον Ερντογάν να εισβάλλει στα Συριακά εδάφη. Αυτό γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα έχει αλλάξει στρατόπεδο και από τον Άσαντ και θα πάει να συνεργαστεί με τους Τούρκους, οι οποίοι οι Τούρκοι δεν είναι και ο πιο ισορροπημένος αντίπαλος τα τελευταία χρόνια. Είδαμε ότι λύσσεται και κατευθύνεται ναι, όπου τον συμφέρει. Κανείς δεν ξέρει με ποιο θα συνεργαστεί. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να κολλήσει σε μια από τις μεγάλες δυνάμεις χωρίς να είναι πιστευτή σε καμιά από τις μεγάλες δυνάμεις. Η Ρωσία την εκμεταλλεύεται για να μπορεί να διεισδύσει στην περιοχή και η Αμερική την εκμεταλλεύεται, αλλά προσπαθεί κιόλας η Αμερική από την άλλη πλευρά να μην την αφήσει να προσχωρήσει στο ρωσικό στρατόπεδο, που θα ήταν μια καταστροφή για τον ΝΑΤΟ. F-35 και S-400 μπορούν να συνυπάρξουν, μπορούν να γίνουν και οι δύο συμφωνίες που έχει. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι η S-400 δεν θα υλοποιηθεί η παραγγελία των S-400. Άλλωστε, οι Τούρκοι αρέσκονται να κάνουν προκαταρκτικές παραγγελίες, μετά να τις ακυρώνουν. Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό, για να χτίζουν συμφιλίες που θα είναι έτσι για το επόμενο χρονικό διάστημα και να μην είναι στο δίνεκες. Όμως, ο λόγος που η Τουρκία δεν θα παραγγείλει τους S-400 είναι γιατί, για τον απλούστατο λόγο ότι το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Τουρκίας είναι ξεκάθαρα δυτικό και νατοϊκό. Άρα, σε περίπτωση που αγοράσει τους S-400 και μπει σε μια εμπόλεμη κατάσταση, Τα πολεμικά της εφόδια αρκούν μόνο για 60 μέρες. Γι' αυτό τον λόγο η Τουρκία δεν μπορεί να αλλάξει στρατόπεδο τόσο εύκολα, γιατί δεν θα μπορεί μετά να παραγγείλει πρόσθετα εφόδια για το στράτευμά της. Αν όμως πραγματοποιηθεί η συμφωνία αυτή και παραδοθούν οι S-400 στην Τουρκία, θα δούμε μια εντελώς διαφορετική στάση των ΗΠΑ προς την Τουρκία, σωστά? Γιατί είχαν προειδοποιήσει πολλάκις για την αποφάση αυτή. Προτού παραλάβει τους S-400, ήδη οι ΗΠΑ θα το γνωρίζουν και θα έχουν πάρει ήδη τις αποφάσεις τους. Και το πιο σημαντικό είναι θα δούμε και εξελίξεις όσον αφορά τις αμερικανικές βάσεις στην Τουρκία. Τώρα, οι ΗΠΑ όσον αφορά την Κύπρο και τις συμφωνίες και όλα αυτά που έχουν με τα ενεργειακά κτλ., πόσο επηρεάζεται από την σχέση που έχει με την Τουρκία? Κοιτάξτε, είναι ένα πολύ καλό μάθημα για μας αυτό που συνέβη προχθές, για τον απλούστατο λόγο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και αρκετά χρόνια είχαν επιλέξει ως συνεργάτη και ως
ένα εταίρο στην περιοχή, και μιλάω για την περιοχή της Τουρκίας και της Συρίας, τους Κούρδους. Εκεί είχαν διοχετεύσει 2.000 στρατό, είχαν διοχετεύσει οπλικά συστήματα τα οποία εφοδίαζαν τους Κούρδους, έχουν χτίσει 20 βάσεις στην περιοχή, στρατιωτικές βάσεις, και εν μία νυχτή έχουν αλλάξει συνεργάτες και πήγαν με τους αντιπάλους. Επομένως, αυτό που μας διδάσκει τα γεγονότα σήμερα είναι ότι θα πρέπει να μην βάζουμε όλα τα αυγά μας σε ένα καλάθι. Θα πρέπει να διατηρούμε τις συμμαχίες μας και με την Αμερική και με τη Ρωσία και με το Ισραήλ και με όσους μπορούμε να έχουμε έρισμα και βοήθεια στο διηνεκές, διότι τα πράγματα είναι τόσο ρευστά που δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουν. Όμως, επειδή είχατε και τη συζήτηση προηγουμένως για τα πρώτα αποτελέσματα της ExxonMobil, φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά τα πρώτα αποτελέσματα, με αποτέλεσμα η Αμερική να το ξανασκεφτεί για το ποιος θα είναι ο εταίρος στην περιοχή. Γιατί αν είναι αυτά που φαίνεται ότι υπάρχουν, τότε η Κύπρος θα έχει ένα σημαντικό όπλο στα χέρια της και για τη λύση του Κυπριακού, αλλά και για την ενεργειακή διαδρομή προς την Ευρώπη και την Ασία. Εάν δεν ήταν όμως ενεργειακά στη μέση, θα αναμέναμε μια διαφορετική στάση από τις ΗΠΑ, σωστά? Σαφέστατα. Τα κράτη δεν είναι φίλοι, τα κράτη είναι συμφέροντα. Επομένως, τα συμφέροντα τους πιθανόν αυτή τη στιγμή να παραλληλίζονται με τα δικά μας. Φτάνει να δούμε σίγουρα τα αποτελέσματα. Θα αναμένουμε και την στάση της Τουρκίας, βέβαια, γιατί και η ίδια προχωρεί σε δικές της γεωτρήσεις. Αμφισβητεί συνεχώς τα κυριαρχικά δικαιώματα και την Κυπριακή ΑΟΣ και τον αεροχώρο της Ελλάδας, από ό,τι είδαμε και προηγουμένως. Οι απειλές αυτές της Τουρκίας είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι του Ερντογάν? Κοιτάξτε, είναι σαφέστατα ένα εσωτερικό πρώτα απ' όλα επικοινωνιακό παιχνίδι του Ερντογάν, για τον λόγο ότι βλέπει τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Κύπρου και των άλλων χωρών στην περιοχή να προχωρούν και προσπαθεί να αποδείξει τόσο στον ΤΣΕΧΕΠΕ και τον κύριο Κιλιντζάροβλου και στους υπόλοιπους της αντιπολίτευσης ότι εγώ είμαι εδώ και ελέγχω το παιχνίδι. Πώς ελέγχει το παιχνίδι? Εκδίδοντας ναύτεξ, γκριζάροντας με αυτόν τον τρόπο διάφορες περιοχές για να τις βάλει μετά στο τραπέζι των συζητήσεων. Παραγγέλνει τα δικά του γεωτρύπανα, ούτως ώστε να κάνει τις δικές του γεωτρήσεις, οι οποίες για τους γνωρίζοντες των τεχνικών θεμάτων είναι ένα αστείο το τι κάνει. Είχε προχωρήσει, λέει, στη γεώτρηση κοντά στα ύδατα της Τουρκίας και μέσα σε μια εβδομάδα είχε φτάσει τα 5.000 μέτρα η γεώτρηση, πράγμα που κανένα μηχάνημα τεχνικά δεν μπορεί να φτάσει μέσα σε 5 μέρες. Απλά αυτά όλα τα κάνει για εσωτερική κατανάλωση και για τίποτε άλλο. Θα πρέπει να ανησυχούμε, γιατί η Τουρκία συνεχώς εξοπλίζεται, τόσο εμείς όσο και η Ελλάδα θα πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη, και θα πρέπει πέραν των συμμαχιών που χτίζουμε να διευρύνουμε και τις αμυντικές μας συμμαχίες. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα αυτό. Μπορεί όμως οι συμμαχίες αυτές που κάνουμε να αντιμετωπίσουν την Τουρκία, ενώ θα μπει μια χώρα στον κίνδυνο να αντιμετωπίσει μια ξένη χώρα ένοπλα για το συμφέρον μιας άλλης, για την προστασία μιας τρίτης χώρας? Η Τουρκία αυτή τη στιγμή μπορεί άνετα να μπει στον Μπαμπίν, στον Αφρίν και οπουδήποτε όπου δεν υπάρχει τακτικός στρατός. Αν προσέξετε, με την Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει ένα βήμα παραπέρα, γιατί γνωρίζει ότι υπάρχει τακτικός στρατός και οι συνέπειες που θα υπάρχουν και για την Τουρκία είναι πολύ σοβαρές. Και η Τουρκία είναι μια ανεπτυσσόμενη χώρα που αν χτυπηθεί η οικονομία της θα πάει άλλα 20 χρόνια πίσω. Γι' αυτό μετράνε και αυτοί το κόστος που θα έχουν σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Φαίνεται όμως ότι η αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία που έχουμε μέχρι στιγμής είναι σε σημαντικό βαθμό αρκετή για να στηρίξει τις δικές μας ενέργειες, όπως επίσης και το Ισραήλ με τις οποιασδήποτε ασκήσεις. Αλλά αν την τελευταία στιγμή θα έχουμε τη στήριξη, κανείς δεν ξέρει. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να αναφέρουμε, κύριε Νικήταρα, όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις που συμβαίνουν στην περιοχή μας? Νομίζω ότι τα περισσότερα τα έχουμε πει. Θα παρακολουθούμε στενά τις επόμενες μέρες το τι θα συμφωνηθεί με την επίσκεψη του Τσαβούσογλου και του Ακάρ στη Μόσχα, όπως επίσης και την επερχόμενη συνάντηση
του Νετανιάχου με τον Πομπέο αρχές του μήνα, όπου φαίνεται ότι ο Νετανιάχου θα είναι πάρα πολύ αυστηρός με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα. Κύριε Νικηταρά, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Παραιτήθηκε από μέλος του Δημοκρατικού Συναγερμού ο Δήμαρχος Παραλιμνίου Θεόδωρος Πυρίλης. Σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο του ΔΣΥ Αβέρο Φινοφίτου, ο Δήμαρχος Παραλιμνίου αναφέρει ότι η παράταξή μας αρνείται να τοποθετηθεί σε σειρά σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε όλοι όσοι κατοικούμε στο Παραλίμνη, Σωτήρα, Αγία Νάπα, Δερίνια, Γιοπέτρη, Αυγόρου, Φρέναρος, Άχνα και Αχερίτου. Προσθέτει ότι για τον Δημοκρατικό Συναγερμό δεν υπάρχουν ικανοί πολίτες από τους κατοίκους των πιο πάνω δήμων και κοινοτήτων που να μπορούν να λάβουν αξίωμα υπουργού, υφυπουργού ή πρόεδρου ημικρατικού οργανισμού. Από ιδρύση Κυπριακής Δημοκρατίας εδώ και 58 χρόνια, για την πολιτεία αυτός ο τόπος δεν γεννήσει ούτε και έναν ικανό άνθρωπο να διοριστεί στις πιο πάνω θέσεις. Στην επιστολή του, ο κ. Πυρίλης αναφέρει ακόμα ότι σε θέματα εκπροσώπησης του επιχειρηματικού κόσμου, σε επίσημα θεσμικά όργανα και σε άλλες θέσεις, η παράταξή μας στηρίζεται κατεστημένα, καταδικάζοντας ουσιαστικά την ελεύθερη επαρχία μοχός του σε πλήρη απουσία από τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Το σημερινό καθεστώς ευνοεί συγκεκριμένους κύκλους που κατοικούν και δραστηριοποιούνται οπουδήποτε αλλού εκτός από την επαρχία μας και εσείς τους επιτρέπετε να αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς. Προσφωνώντας τον Αβέρο Φινοφίτου Φίλε, Πρόεδρο, Δήμαρχος Παραλιμνίου, σημειώνει ότι το ποτήρι ξεχύλισε στην επαρχία μοχός του. Η παράταξή μας είτε το προωθεί είτε ανέρχεται τον παραγωνισμό της επαρχίας μας και δεν μπορώ με την συμμετοχή μου να γίνουμε συνεργός και αυτόχειρας. Αφού εκφράζει την προσωπική εκτίμηση και φιλία του προς το πρόσωπο του Αβέρο Φινοφίτου, ο Θεόδωρος Πυρίλης σημειώνει πως έχω υποχρέωση να υπερασπιστώ τα δίκαια του τόπου που γεννήθηκα και μεγάλωσα, σύμφωνα και με την λαϊκή εντολή που μου δόθηκε το 11 και το 16. Δεν αποδέχομαι κηδεμόνες και εμείς αποφασίζουμε για τον τόπο μας και το μέλλον των παιδιών μας. Στην επιστολή του, ο Δήμαρχος Παραλιμνίου αναφέρει ακόμη προς τον Πρόεδρο του ΔΣΥ ότι υποβάλλω την παρέτησή μου από μέλος του Δημοκρατικού Συναγερμού και σας παρακαλώ πως με διαγράψετε από τα μητρώα του. Ανακοίνωση για το θέμα εξέδωση του ΔΣΥ, στην οποία σημειώνεται ότι το κόμμα σέβεται το δικαίωμα του Δημάρχου Παραλιμνίου Θεόδωρου Πυρίλη να ζητήσει την διαγραφή του από το ΔΣΥ. Στην σύλληψη 47χρονων από την Λευκοσία προχώρησε αστυνομία στη Λάρνακα για το αδίκημα της επίθεσης εναντίον αστυνομικού. Σύμφωνα με την αστυνομία, χθες γύρω στις 3:40, μέλη του τμήματος ειδικών καθηκόντων της Πύλας έκαναν σήμανση ο οδηγός να σταματήσει. Ωστόσο, αυτός ανέπτυξε ταχύτητα και κατάφερε να διαφύγει οδηγώντας αμελώς. Με τη βοήθεια άλλων τμήματων της αστυνομικής διεύθυνσης Λάρνακας, έγινε κατορθωτό να ανακοπεί το όχημα στον παραλιακό δρόμο Λάρνακας. Όταν τα μέλη της αστυνομίας πλησίασαν το αυτοκίνητο, ο οδηγός φέρεται να άρχισε να φωνάζει και ενώ βρισκόταν μέσα στο όχημα να κλωτσά αστυνομικό μέλο του ΟΠΕ. Ο άντρας συνελήφθηκε. Σε έρευνα που διενεργήθηκε στο αυτοκίνητό του, εντοπίστηκαν αδασμοφορολόγητα τσιγάρα. Επί τόπου κληθήκαν μέλη του τμήματος τελωνίων, τα οποία του επέβαλαν να πληρώσει χρηματικό πρόστιμο για τα τσιγάρα αυτά. Ο αστυνομικός που χτυπήθηκε διακομίστηκε στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, όπου αφού εξετάστηκε και έτυχε των πρώτων βοηθειών, στη συνέχεια απολύθηκε. Στόχος εμπριστών έγινε χθες βράδυ αυτοκίνητο στον Άγιο Αθανάσιο. Οι δράσεις του περιέλουσαν με έφυλεκτη ύλη και το πυρπόλησαν. Σύμφωνα με την αστυνομία, η φωτιά τέθηκε στις 10:55 χθες το βράδυ, ενώ το αυτοκίνητο ιδιοκτησίας 46χρονου βρισκόταν σταθεμένο έξω από το σπίτι του. Τη φωτιά αντιλήφθηκε ο ιδιοκτήτης, ο οποίος κατάφερε να την σβήσει. Ενημερώθηκαν αστυνομία και πυροσβεστική υπηρεσία, μέλη των οποίων έφτασαν επί τόπου. Όπως διαπιστώθηκε, οι δράσεις περιέλουσαν το αυτοκίνητο με έφλεκτη ύλη και στη συνέχεια το πυρπόλησαν. Από τη φωτιά του αυτοκίνητο υπέστη εκτεταμένες ζημιές. Η σκηνή αποκλείστηκε για τις σχετικές έρευνες. Κολοβακτηρίδα και εντερόκοκκους εντοπίζουν στο πόσιμο νερό υγειονομικές υπηρεσίες. Όπως αναφέρεται σε έκθεση των υπηρεσιών, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, 500 εξήγματα δείγματα ήταν εκτός ορίων λόγω κολοβακτηριών και εντερόκοκκων. Να δούμε τι είπε στο Capital για το θέμα προϊστάμενος των υγειονομικών υπηρεσιών Αλβέρτος Καρής. Να αναφέρουμε ότι όταν πραγματοποιούμε μία δειγματοληψία για ανάλυση σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους, τότε όταν βγει το αποτέλεσμα, γίνεται μία αξιολόγηση του αποτελέσματος. Οι αξιολογήσεις αυτές διενεργούνται σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους και περιλαμβάνει πρώτον τις παραμετρικές τιμές,
Δηλαδή, ποιο ήταν το είδος της απόκλησης, αν ήταν χημική ή μικροβιολογική, αν ήταν ενδεικτική παράμετρος, και θα εξηγήσω τι σημαίνει αυτό, ή παράμετρος η οποία έχει άμεση σχέση με τη δημόσια υγεία, και αναλόγως λαμβάνονται μέτρα. Οι ενδεικτικές παραμέτροι είναι οι παραμέτροι εκείνες οι οποίες μας δίνουν μία ένδειξη ότι το νερό, στο νερό υπάρχει κάποιο πρόβλημα και πρέπει να λάβουμε περαιτέρω μέτρα. Ο φορέας πρέπει να λάβει περαιτέρω μέτρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις ενημερώνεται ο φορέας, που στην περίπτωση των κοινοτήτων είναι η κοινοτική αρχή, τους αναφέρουμε το πρόβλημα, γίνεται διερεύνηση, εντοπίζεται ποιον είναι το πρόβλημα, που μπορεί να είναι είτε σπάσιμο σωλήνας, είτε καθάρισμα της κεντρικής υδατοδεξαμενής, ή μη ικανοποιητική λειτουργία του αυτόματου χλωριωτήρα ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Λαμβάνονται τα μέτρα και ακολούθως οι υπηρεσίες μας επαναλαμβάνουν τη δημοσιοληψία για να δουν κατά πόσον τα μέτρα που έχουν ληφθεί έχουν αποκαταστήσει την ποιότητα του νερού. Οπότε εσείς εντοπίζετε το πρόβλημα και από εκεί πέρα οι κοινότητες και οι δήμοι οφείλουν να εξετάσουν πώς θα το λύσουν το πρόβλημα και ακολούθως εσείς επαναλαμβάνετε ξανά την ίδια διαδικασία. Ακριβώς. Mm-hmm. Τώρα, στις περιπτώσεις που υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, δηλαδή εντοπίζονται τιμές στις παραμετρικές τιμές στις παραμέτρους εκείνες οι οποίες έχουν άμεση σχέση με τη δημόσια υγεία, για παράδειγμα Escherichia coli εντερικά, ή στις χημικές παραμέτρους φυτοφάρμακα ή βενζόλιων, αρσενικών, βρωμικά άλατα κλπ. Εάν υπάρχει πρόβλημα εδώ, τότε γίνεται αποκοπή της υδροδότησης στη συγκεκριμένη κοινότητα, εξεύρεση άλλης πηγής υδροδότησης ή λήψη άλλων μέτρων για αποκατάσταση της ποιότητας. Μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ με τους εκπροσώπους των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ ΕΚΑ Παναγροτικός, Νέα Αγροτική Κίνηση και Ευρωαγροτικός, οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων ευχαρίστησαν τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ για την επικοδομητική συνάντηση που είχαν και για την κατανόηση που πέδειξε ο κ. Σιζόπουλος στις οργανώσεις για τα προβλήματα που προκύπτουν. Να δούμε τι δήλωσε σχετικά ο κ. Μαρίνος Σιζόπουλος. Η γενής τομέας της οικονομίας για έναν νησί όπως είναι η Κύπρος είναι πρωταρχικής σημασίας και ιδιαίτερα σήμερα μέσα από τις οικονομικές επιπτώσεις που υπήρξαν από την πρόσφατη οικονομική κρίση της πατρίδας μας, ο γεωργικός και ο κτηνοτροφικός κόσμος έχουν κληθεί να καταβάλουν μεγάλον κόστος και γι' αυτόν ακριβώς θα πρέπει στο πλαίσιο στοχευμένων μέτρων κοινωνικής συνεισφοράς να ενισχυθούν ούτως ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν αφενός μεν ίστες υποχρεώσεις τις οποίες αναλαμβάνουν όσον αφορά τον τομέα της οικονομίας που αναπτύσσουν, αλλά και από την άλλη πλευρά να μπορέσουν να στηριχθούν και να ενισχυθούν αυτές οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Έχουμε παραθέσει αρκετά από τα προβλήματα τα οποία ταλανίζουν τον αγροτικό κόσμο με επικεφαλής το φάκελο χαλούμι, την ανοβρία, τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές, των συνεργατισμών. Σε όλα αυτά έχουμε διαπιστώσει ότι ο πρόεδρος είναι γνώστης των αγροτικών προβλημάτων. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την κατανόηση. Συνέντευξη τύπου πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημοτικό Πατήχιο Θέατρο Λέμεσου για την επίσημη εξαγγελία των παραστάσεων του musical The Sound of Music. Στην Κύπρο το μαγευτικό musical The Sound of Music από το West End του Λονδίνου για 7 μοναδικές παραστάσεις στις 30 και 31 Δεκεμβρίου και την 1η και 2 Ιανουαρίου στην Λέμεσο, ενώ στις 4, 5 και 6 Ιανουαρίου στη Λευκοσία. Το The Sound of Music συμπληρώνει τον ερχόμενο Ιανουάριο 60 χρόνια επιτυχίας και έχει καταφέρει να εδραιώσει την παρουσία του στις μεγαλύτερες μουσικές σκηνές του κόσμου. Στην παραγωγή του musical λαμβάνουν μέρος 45 σπουδαίοι ηθοποιοί και τραγουδιστές, ενώ στη σκηνή θα βρίσκεται ζωντανή ορχήστρα, την οποία διευθύνει ο γνωστός μαέστρος από τα West End θέατρα του Λονδίνου, Brandy Mould. Την παραγωγή σκηνοθετεί ο Grant Murphy και χορογραφεί ο Stuart Winter. Το σχεδιασμό και την επιμέλεια των παραστάσεων ανέλαβε ο Μπεν Ρότζερς μαζί με μια ομάδα ειδικών τεχνικών. Θέλω ευχαριστήσω τους σπόνσορες, τους χορηγούς της όλης εκδήλωσης. Είμαι σίγουρος ότι το κοινό της Λεμεσού
αλλά και της Κύπρου, ειδικότερα όμως η Λεμεσού, θα τους αγκαλιάσει με θέρμη όπως κάνει πάντα στις ποιοτικές παραστάσεις και θα έχουν και εμείς ασφαλώς μια καλή εμπειρία, αλλά και ήδη μια καλή εμπειρία με αυτό το κοινό που ανταποκρίνεται τόσο θερμά. Εύχομαι να απολαύσει ο κόσμος της Λεμεσού αυτή την εξαίσια παράσταση σε αυτό το εξαίσιο θέατρο από αυτούς τους εξαίσιους συνδέστες. Η ιστορία είναι εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα. Μίλα για τη Μαρία, η οποία παίρνει τη θέση της γκουβερνάντας σε μια πολυμελή οικογένεια, ενώ αμφιταλαντεύεται αν θα γίνει μοναχή. Ερωτεύεται όμως τα παιδιά και γρήγορα η αγάπη γίνεται αμοιβαία με την ευχάριστη γνωστή εξέλιξη. Το musical αυτό κατέκτησε πάρα πολλά βραβεία, μερικά από τα οποία είναι το βραβείο Grammy για το καλύτερο μουσικό άλμπουμ. Τέλος, το 1965 μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη, όπου κερδίζει 5 βραβεία Όσκαρ και 2 χρυσές σφαίρες, ενώ συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τις εμπορικότερες ταινίες όλων των εποχών σε ΗΠΑ και Καναδά. Ωραία, για την αθλητική μας ενημέρωση μαζί μας ο Πόλης Χραλάμπους. Πολύ καλησπέρα. Καλησπέρα Χριστίνα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Να αναφέρουμε ότι σήμερα ο Αλ Τάμαρι, ο επιθετικός του ΑΠΟΕΛ, έπαιξε σε φιλικό παιχνίδι της εθνικής ομάδας της Ιορδανίας με την Κίνα. Έβαλε ένα πανέμορφο γκολ με ανάποδο ψαλίδι. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Βεβαίως πλέον ήταν παιχνίδι για προετοιμασία της εθνικής ομάδας της Ιορδανίας εν ώψη της συμμετοχής της στο Asian Cup που θα γίνει τον Ιανουάριο. Και περιμένουν στον ΑΠΟΕΛ ότι θα κάνει παρόμοιες πολύ καλές εμφανίσεις και στην διοργάνωση αυτή. Αν το πράξει, τότε θα ανέβει ακόμα περισσότερο το κασέ του. Και αν πάει πάρα πολύ καλά ο Τάμαρη, δεν αποκλείται να έρθει πρόταση από Ευρωπαϊκό Σύλλογο ή και από Σύλλογο του Αραβικού Κόλπου τον Ιανουάριο. Τώρα, όσον αφορά την υπόλοιπη δισιογραφία, να αναφέρουμε ότι στην Ομόνια ανακοινώθηκε το απόγευμα η μεταγραφή του Χάρη Μαυρία, του 25χρονου Ελλαδίτη εξτρέμ, παίζει και μπακ, κινείται στη δεξιά πλευρά. Έχει περάσει και από τον Παναθηναϊκό, τον είχε και ο Γιάννης Αναστασίου πριν από μερικά χρόνια, ο προπονητής της Ομόνιας. Ενώ ο επόμενος που θα κλείσει, που είναι επίσης Ελλαδίτης, είναι ο επίσης 25χρονος, ο Δημήτρης Πολοβός, ο οποίος πριν από μερικά χρόνια ήταν στον Πανιόνιο, έκανε σούπερ χρονιά. Πριν από 4 χρόνια έβαλε 11 γκολ, αν και ακραίος επιθετικός με τη φανέλα του Πανιονίου. Μετά τον αγόρασε ο Ολυμπιακός, αλλά εκεί έπαιξε λίγα παιχνίδια. Τελευταία 2,5 χρόνια ήταν στο Βέλγιο, στη Μέχελεν. Και τους τελευταίους 5 μήνες ήταν στη Βίλεμ στην Ολλανδία. Η Ομόνια, η οποία από ό,τι φαίνεται θα κάνει 4 μετεγραφές, θα πάρει άλλους 2 παίκτες, δεν θα εγγραφεί το πιθανότερο ο Μότα. Να κλείσουμε με την ΑΕΛ που έγινε μια συνάντηση το απόγευμα, αργά το απόγευμα, στο προπονητικό κέντρο της ομάδας εκεί στην περιοχή του Τσιρίου. Τη συγκάλεσε ο Ανδρέας Οποκλέους, θέλοντας οικονομική και ηθική στήριξη από μέλη και οικονομικούς παράγοντες. Η πληροφόρηση που έχει βγει είναι ότι δεν ήταν ικανοποιητική ανταπόκριση. Το ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό, πόσο μάλλον θα στηρίξουν οικονομικά τη διοίκηση Ανδρέας Οποκλέους για να ενισχυθεί τον Ιανουάριο και να υλοποιήσει τους στόχους της. Αυτά είναι τα σημαντικότερα νέα. Χριστίνα. Μάλιστα, πολύ σε ευχαριστούμε. Και πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Το βράδυ ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα παραδίδονται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 3 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 8 στα παράλια και στους μείον 3 στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός. Αύριο ο καιρός είναι κυρίως έθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παραδίδονται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό και τα δυτικά παράλια, γύρω στους 18 στα υπόλοιπα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα καταστεί παγετός. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το δελτίο μας έφτασε στο τέλος. Το ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων για άτομα με απώλεια ακοής. Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ.